Καλημέρα κύριε Καντώνα, κύριε Φουσκίδη. Πώς είστε κυρία Αποστολάκη, όλα καλά? Σας ευχαριστώ, είμαι καλά. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Λέγαμε πριν από λίγα λεπτά για την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, κυρία Αποστολάκη, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος διευκρίνησε με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία στα μη κρατικά πανεπιστήμια και ότι όποιος την παραβιάζει θα αφαιρείται η άδεια. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε κυρία Καντώνα, έχω την εντύπωση ότι υπογραμμίζονται τα αυτονόητα και το ότι υπογραμμίζονται τα αυτονόητα με αυτόν τον πομπόδι τρόπο δεν μου ακούγεται πάρα πολύ εξυγχρονιστικό, πάρα πολύ μεταρρυθμιστικό και πάρα πολύ δυτικό. Ο κ. Πιερακάκη λοιπόν έκανε μία δήλωση η οποία σας είπα κατά την άποψή μου, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλίμονο εάν δεν ίσχυαν αυτά. Το θέμα είναι ότι το πλαίσιο αυτό καθεαυτό ως έχει, επί του οποίου ο Υπουργός διαβεβαιώνει ότι θα γίνονται οι έλεγχοι, αν είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι συμβατό με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ή όχι. Αλλά το να έρχεται ένας υπουργός στον 21ο αιώνα σε μια δυτική χώρα και να λέει ότι ο νόμος θα τηρηθεί και οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί, το θεωρώ... Ξέρετε, εκ του περιουσίου και χωρίς καμία αξία. Μήπως επειδή ακούσαμε τον πρόεδρό σας να διευκρινίζει την περασμένη εβδομάδα ότι θα σταθείτε απέναντι στο νομοσχέδιο αυτό, μήπως και εσείς βιαστήκατε προτού το δούμε να παρουσιάζεται στην ολότητά του, κύριε Αποστολάκη? Τι λέτε, γιατί έχουμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, αντιθέτως σας έλεγα ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ εκφράστηκε. Πρώτον, ενώ είχε προηγηθεί διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και δεύτερον, ενώ είχε δοθεί στην διαβούλευση το νομοσχέδιο, άρα είχαμε στα χέρια μας τη διατάξη η οποία θα έρθουν την άλλη Τετάρτη στην Ολομέλεια για ψήφιση. Άρα συμφωνείτε και εσείς ότι θα πρέπει να καταψηφίσετε? Δεν έχετε κάποια δεύτερη σκέψη πάνω σε αυτό? Συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε, γιατί το νομοσχέδιο δεν είναι σύμφωνο με το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο η κυβέρνηση το παρουσιάζει. Επίσης θα σας έλεγα και κάτι ακόμα, το οποίο είναι μεν διαδικαστικό, αλλά κατά την άποψή μου έχει εξαιρετική σημασία. Προσέξτε, η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιδιώκει μια ευρεία συνένεση, τουλάχιστον με εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες έχουν δείξει ότι έχουν μια τέτοια αντιπολιτευτική στάση και στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων είχαν επί της αρχής μια θετική άποψη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επιδιώκεις μια γνήσια διαβούλευση. Σας θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου με υπουργό την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, είχε πίσω της μια διαβούλευση η οποία διήρκησε 17 μήνες. Εδώ είχαμε διαβούλευση 10 ημερών. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ήταν εξπρέσι η διαβούλευση. Άρα, όταν θες να μεταρρυθμίσεις, όταν θες να μεταρρυθμίσεις την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας σου, δεν επιλέγεις αυτή την οδό. Αυτή η οδός παραπέμπει σε άλλου είδους διαθετήσεις. Πριν πάμε στα ισοκομματικά σας ζητήματα με φόντο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί είναι ένα ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό, θα ήθελα να μας απαντήσετε σε αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης. Νομίζω στον Sky το Σαββατοκύριακο ότι εσείς δεν δικαιολογείτε να φέρνετε αυτές τις αντιρρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ψήφιση του νόμου, διότι λέει ότι αυτά τα επιχειρήματα τα οποία εσείς θέτεται στην δημόσια σφαίρα είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου και προφανώς δεν το έχετε διαβάσει σωστά. Κοιτάξτε, αυτή είναι η άποψη του κ. Πιερακάκη. Υπουργός της κυβέρνησης είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας για όσα ισχυρίζεται. Κατά συνέπεια, δεν θα σχολιάσω το τι λέει ο κ. Πιερακάκης. Μπορώ όμως να σας επισημάνω συγκεκριμένες απόψεις που αφορούν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και που δεν είναι σύμφωνο με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς επιμέναμε στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το περιεχόμενο του μη κρατικού τι σημαίνει? Ότι έχεις μια επιχείρηση από πίσω από αυτή την ιστορία η οποία δεν έχει ως στόχο το κέρδος, αλλά έχει ως στόχο την επανεπένδυση στο ακαδημαϊκό πεδίο και στην έρευνα. Άρα έχεις ιδρύματα τα οποία προφανώς έχουν έσοδα από τα δίδακτα των σπουδαστών. Αυτά τα δίδακτα όμως δεν εισπράττονται για τον πληθυσμό και για τα μερίσματα των μετόχων. Εισπράττονται προκειμένου να επανεπενδυθούν στην ακαδημαϊκή λειτουργία και στην έρευνα. Αυτό από το νομοσχέδιο του κ.
Κερακάκη δεν προκύπτει. Αντίθετα, προκύπτει ότι θα έχουμε παραρτήματα ξένων κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, αμφίβολης, για να το πω κομψά, ακαδημαϊκής επάρκειας. Λέτε βαθμίδα. Για την παράμετρο του franchise, την πολύ συζητημένη προφανώς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα να παράξουν κέρδος και, προσέξτε, να αυξηθεί το ΑΕΠ. Υπό αυτή την έννοια, ο στόχος της κυβέρνησης να αυξήσει το ΑΕΠ επιτυχάνεται. Αυτό είναι το κυπριακό μοντέλο. Κλείνει το μάτι στα μικρομεσαία στρώματα οικονομικά η κυβέρνηση και τι τους λέει, ότι κοίταξε να δεις, αντί να στέλνεις το παιδί σου στην Κύπρο ή στη Βάρνα ή στην Σόφια και να έχεις το κόστος όχι μόνο των διδάκτων αλλά και το κόστος της διαβίωσης, εγώ θα σου φέρω. Τα οποία υπάρχουν, έτσι. Ιδρύματα, και το κόστος των διδάκτων και το κόστος της διαβίωσης. Αφαλέστατα. Ναι. Εγώ θα σου φέρω αντίστοιχου ακαδημαϊκού επίπεδου ιδρύματα, ενδεχομένως και κατώτερα, θα το δούμε αυτό, και θα σε απαλλάξω από το κόστος της διαβίωσης. Δεν έχει καμία παράμετρο σε ό,τι αφορά τον γεωγραφικό καταμερισμό, που ξέρετε σε εμάς έχει μια πρόσθετη αξία και αυτό αφορά τη Θράκη. Διότι εάν αυτή η μεγάλη επένδυση που πρέπει να πιστωθεί στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα πανεπιστήμια και το πολυτεχνείο στην Θράκη, στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη, ναι, καταρρεύσουν και ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε. Εκεί έχουμε ζητήματα που υπερβαίνουν τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και μπαίνουν στο πεδίο των γεωπολιτικών, των γεωπολιτικών και των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί κομματική πειθαρχία δεδομένων των αντιρρήσεων που εξέφρασαν ούκο λίγοι συνάδελφοί σας το προηγούμενο διάστημα, ή θα πρέπει να πάμε σε ψήφο κατά συνείδηση στο συγκεκριμένο θέμα? Κοιτάξτε, το ούκο λίγοι δεν το γνωρίζω. Ούκο λίγοι, δεν εντάξει. Δεν έχω ακούσει. Η κυρία Γιαννακοπούλου εδώ, σαν παραπολιτικά επισήμως, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ναι, πλεονασμός του ούκο λίγοι. Αυτό δεν λέγεται ούκο λίγοι. Αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει, δεν είστε και πάρα πολύ. 30 είστε εδώ. Είμαστε 32. 32, ναι. Οπότε ένα στους 32 δεν θα το πω ούκο λίγοι. Δεν το γνωρίζω και σε κάθε περίπτωση είμαι μία βουλευτής, δεν τοποθετούμε πάνω σε τέτοια. Δεν έχετε άποψη όμως για το αν θα πρέπει να ψηφίσετε κατά συνείδηση? Δεν θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το θέμα πριν συνεδριάσει την βουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να κλείσουμε με μια ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, κυρία Αποστολάκη, που η αλήθεια είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια κατάσταση διαλυτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια άλλη κατάσταση, γιατί και εκεί υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης προπορεύεται στις μετρήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που σας κρατάει κατά κάποιο τρόπο και δεν κάνετε αυτό που λέμε το μεγάλο μπαμ, το να επιδοκιμάσει την πολιτική σας ο κόσμος, και βλέπουμε τα ποσοστά σας να είναι γύρω στο 11, 12, συμπλήν 2 μονάδες. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, κυρία Γκαντώνα, θέλω να βλέπω και τις δύο όψεις του νομίσματος. Η μία όψη, η οποία είναι η θετική και με ιδιαίτερη, νομίζω, σημασία, είναι η σταθερή συνεχής αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Η άλλη είναι ότι αυτή η αύξηση δεν είναι θεαματική. Είναι περιορισμένη. Έχω την αίσθηση και νομίζω ότι είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω μάλιστα σε αυτό, ότι ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο πέρασε διαπυρός και σιδήρου και φλέρταρε πάρα πολύ έντονα με την εξαέρωσή του, σας θυμίζω, ένα ποσοστό οριακά πάνω από το ποσοστό που επιτρέπει την είσοδο της στη Βουλή σε εκλογική αναμέτρηση, όχι πολύ μακριά, πριν από 10 χρόνια περίπου, ίσως και λιγότερο. Σας θυμίζω παράλληλα τι συμβαίνει στη Γαλλία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο δεν είχε ούτε μνημόνια, ούτε να απολογείται για σημαίνοντα στελέχη τα οποία πέθαναν στη φυλακή ή που πέρασαν τα οκατόφλη της φυλακής. Άρα θέλω να πω ότι διαχειριστήκαμε πολύ δύσκολες στιγμές, διαχειριστήκαμε την προσπάθεια κάποιων να φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ τη χρεοκοπία της χώρας και κάποιοι αγόρασαν αυτό το σενάριο, παρότι σήμερα ξέρουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπήρξε και δεξιό και αριστερό μνημόνιο στον τόπο. Άρα το να το παλέψεις όλα αυτά, να βγεις Κάτι χάσαμε τώρα εδώ πέρα. Τη χάσαμε την κυρία Αποστολάκη. Ναι. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Τώρα επανήλθατε, ναι, ναι. Επανήλθατε, κυρία Αποστολάκη. Ναι, ναι. Τώρα, το να καταλέψεις όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο στόχος είναι σε 3 μήνες από σήμερα να υπάρξει εκείνο το αποτέλεσμα. Αν μας πείτε και ποιος είναι ο πύχης,
Θα σας πω που στη συνείδηση του κόσμου, ο πύχης είναι εκείνο το αποτέλεσμα, που στη συνείδηση του κόσμου θα εγγράφει όχι την πραγματικότητα, την απλή πραγματικότητα ότι το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα εγγράφει στη συνείδηση του κόσμου ότι υπάρχει μια δύναμη η οποία αύριο μπορεί να είναι η αξιόπιστη προοδευτική κυβερνητική λοιπόν, δύναμη στον τόπο. Ευχαριστούμε κύριε Αποστολάκη. Χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όλα τα καλά. Γεια σας. Καλημέρα.